Ο Δήμος Ορεστιάδας εντάχθηκε στους 33 Δήμους της χώρας που θα εφαρμόσουν πιλωτικά το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Η Γενική Γραμματέας του Δήμου, Ζαχαρούλα Πέπη, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα. Σε ένα μήνα θα ολοκληρωθεί η συγκομιδή του Ηλίανθου στον Εύρο. Τι λέει για τη φετινή παραγωγή ο πρόεδρος της Ένωσης Ορεστιάδας, Λάμπρος Χουμπρίδης? Μειωμένη η φετινή απόδοση στα κυπευτικά. Πού οφείλεται η μείωση αυτή? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 18 Αυγούστου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ο Δήμος Ορεστιάδας εντάχθηκε στους 33 Δήμους της χώρας που θα εφαρμόσουν πιλωτικά το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Μητρό Επιμελητών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αφορά στη φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, είτε μέσα στην οικογενειακή εστία, είτε στο σπίτι μιας ή ενός παιδαγωγού, φροντιστή που προβλέπει στην οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών τους. Ο ρόλος αυτού του προγράμματος είναι διτός ο σκοπός του. Απευθύνεται αφενός μεν στην οικογένεια όπου οι νέες μητέρες οι οποίες αποκτούν παιδί μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, να αποκτήσουν ένα βάουτσερ ύψους περίπου 250 ευρώ το μήνα προκειμένου να βρουν έναν επιμελητή να φυλάξει το παιδί του, με σκοπό να βγουν στην αγορά εργασίας, είτε προς αναζήτηση εργασίας η νέα μητέρα, είτε να επιστρέψει στην εργασία στην οποία εργαζόταν. Από την άλλη μεριά, ωφελεί ανέργους, απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι άνεργοι, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αίτηση, να μπουν ηλεκτρονικά στο site Νταντάδες Γειτονιάς, είναι ψηφιακή πύλη, μπορώ να σας τη δώσω αν θέλετε, και να καταχωρήσουν από εκεί την αίτησή τους, να εγγραφούν στο Μητρό των Επιμελητών και κατόπιν να επιλεγούν ως επιμελητές για τη φύλαξη κάποιων παιδιών, τηρώντας τις προϋποθέσεις που αναφέρονται μέσα στο site. Οι προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος στο Μητρό είναι αναρτημένες στο site dandades.gov.gr, όπου εκεί πέρα μπορεί να δει τι ακριβώς απαιτείται προκειμένου να εγγραφεί. Αν κάποιος δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα, παρέχονται διαδικτυακά σεμινάρια μέσα από τα οποία μπορεί να επιστοποιηθεί ως επιμελητής και να λάβει μέρος στο πρόγραμμα. Η εγγραφή στο Μητρό Επιμελητών-Επιμελητριών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά. Ο καθένας μπορεί να μπει μέσα στην διαδικτυακή ή μέσα στην ιστοσελίδα και να δει ποιες είναι οι υποθέσεις, ποια προσόντα χρειάζονται. Οπωσδήποτε πρέπει να μένει στο Δήμο τον οποίο δηλώνει για τη φύλαξη των παιδιών, προκειμένου να μπορεί να μετακινείται. Υπάρχει ο αριθμός των παιδιών καταχωρημένων που μπορεί να φυλάξει κάθε επιμελητής, η ηλικία των παιδιών, τα προσόντα που πρέπει να έχει. Επίσης, να σας πω ότι μπορεί να εργάζεται αλλού αν τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ως προς το ωράριο, μπορεί να είναι συνταξιούχος. Όλες οι προϋποθέσεις, τα πάντα είναι αναρτημένα μέσα στο site. Επιπλέον, να σας πω ότι εφόσον επιλεγεί, η οικογένεια μπορεί να θα αμείβεται από την οικογένεια των ωφελουμένων με εργόσιμο. Η φύλαξη των παιδιών γίνεται στην οικία των παιδιών, όπου μπορούν να, εφόσον υπάρχει συνένεση και συμφωνία μεταξύ των οικογενειών, μπορεί να, ο επιμελητής να φυλάξει και περισσότερα από ένα παιδιά. Θα σας πω πάλι ότι όλες οι πληροφορίες και όλα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα και επίσης τα έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας. Σε ένα μήνα θα ολοκληρωθεί η συγκομιδή του Ηλίανθου στον Εύρο. Φέτος η παραγωγή δεν ήταν η αναμενόμενη για τους καλλιεργητές, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία επηρέασε τις αποδόσεις. Εδώ και 10 μέρες οι αγρότες αλωνίζουν τον Ηλίανθο. Η παρατεταμένη ανομβρία του καλοκαιριού που είχαμε δεν ωφέλησε τα φυτά του προϊόντος. Πολύ χαμηλές είναι οι αποδόσεις στο στρέμμα, με τα ξερικά να φτάνουν στις καλύτερες περιπτώσεις στα 100 κιλά. Η τιμή, αν και ο Ηλίανθος ανήκει στη συμβολιακή γεωργία, βγήκε τώρα τελευταία και είναι τα 0,35 λεπτά το κιλό με τάσεις ανωδικές, όπως τονίζει ο Λάμπρος Κουμπρίδης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας Ένωση. Ο αλωνισμός του Ηλιάνθου έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 εβδομάδα. Οι παραγωγές για τα ξερικά χωράφια δεν είναι καλές. Είναι από 20 κιλά μέχρι 100. Είναι μια πανολεθρία. Ο αλωνισμός στα αποτιστικά δεν έχει γίνει ακόμη, γιατί είναι πράσινα και έχουν υγρασίες.
Η τιμή του Ηλιάνθου ανέρχεται σε 35 λεπτά με τάσεις ανωδικές. Ο συνεταιρισμός έχει συνάψει συμβόλαια και 70.000 στρέμματα. Ο συνεταιρισμός μέχρι στιγμής έχει περίπου στους 70.000 στρέμματα συμβάσεις. Περιμένουμε να κλείσει το ΟΣΔΕ για να δούμε πόσα από αυτά είναι πραγματικά. 45 μέρες περίπου θα διαρκέσει ακόμη ο αλωνισμός του Ηλιάνθου στην περιοχή μας. Ο αλωνισμός πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 μήνα ακόμη, μιας και τα χωράφια δεν συμπαθήκαν όλα μαζί, αλλά διαδοχικά. Ήταν δύσκολη η χρονιά φέτος με τις φορές. Κτήματα και ανοιχτοί χώροι κοινωνικών εκδηλώσεων, γάμων, βαπτίσεων, πανηγυριών και άλλων εορτασμών έχουν μπει στο μικροσκόπιο των σχολαστικών ελεγκτών της ΑΔΕ το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να αποτρέψουν ή και να εντοπίσουν τη φοροδιαφυγή. Επίσης, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις. Ακολουθώντας την πεπατημένη της τελευταίας τριετίας και με οδηγό καταγγελίες, κριτικές και αξιολογήσεις, ελέγχουν την έκδοση παραστατικών και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αποκαλύπτεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή με μαύρο χρήμα να κινείται. Η εφορία χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο και εμφάνταστο μέσο για να αποκαλύψει φοροδιαφυγή και διακίνηση μαύρου χρήματος. Ακόμη και οι κριτικές και αξιολογήσεις που κάνουν οι φορολογούμενοι σε ηλεκτρονικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν ιστοσελίδες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Όπως για παράδειγμα γίνεται ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης, ακόμα και με βάση φωτογραφίες και αναρτήσεις πολιτών στο Facebook, η εφορία αξιοποιεί τώρα τις κριτικές που γίνονται για την παροχή υπηρεσιών και με βάση αυτές αναζητεί πιθανές αιστείες φοροδιαφυγής. Πρόσφορο έδαφος για ελέγχους αποτελούν οι εκδηλώσεις, γάμοι, βαφτίσεις και εορτασμοί και κάθε τύπου διοργανώσεις όπου μεγάλο μέρος των πληρωμών γίνεται με μετρητά και φυσικά χωρίς παραστατικά. Το εργαλείο που χρειάζεται να διαθετεί η ΑΔΕ είναι ο χρόνος και ο τόπος των εκδηλώσεων, στοιχεία τα οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποκαλύπτονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες που εκθέτουν κάθε λεπτομέρεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται αυτή την περίοδο και οι αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα και άλλες πλατφόρμες συναλλαγών. Οι έλεγχοι της ΑΔΕ διενεργούνται στοχευμένα έπειτα από συλλογή πληροφοριών που πραγματοποιείται μέσω ερευνών στο διαδίκτυο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην πλατφόρμα αναζήτησης πληροφοριών Google και κατόπιν διασταύρωσης με άλλες πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεση των φορολογικών αρχών ή προέρχονται από καταγγελίες καταναλωτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν για τους ελεγκτές τα καταστήματα που δεν έχουν φυσική παρουσία, αλλά πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω ιστοσελίδων που είναι εντεταγμένες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα ιστοσελίδων που λειτουργούν αυτόνομα ως e-shop. Την κατάσταση θα διευκολύνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τις νέες υποχρεώσεις που θα έχουν βάση κοινοτικής οδηγίας όσοι δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο θα πάρει το δρόμο του προς τη Βουλή και προβλέπει βαριές καμπάνες έως 500.000 ευρώ σε ελληνικές και ξένες πλατφόρμες με αναστολή λειτουργίας στην Ελλάδα για αυτές που δεν θα παρέχουν στοιχεία για τους στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιεί η ΑΔΕ. Η ξηρασία που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των φετινών καλοκαιρινών μηνών επηρέασε την απόδοση των λαχανικών στην περιοχή μας, κυρίως στις ντομάτες και στα αγκουράκια. Παράλληλα, αυτή την εποχή γίνεται και η σπορά των φθινοπορεινών λαχανικών. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ο καύσωνας και η έντονη ηλιοφάνεια του καλοκαιριού είναι από τα κυριότερα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους λαχανόκηπους και επηρεάζουν τα εποχιακά λαχανικά όπως είναι η ντομάτα. Διανύουμε πλέον στο τέλος του καλοκαιριού. Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε φέτος. Οπότε οι λαχανόκηποι μας είναι λίγο ταλαιπωρημένοι. Δηλαδή, από ό,τι ακούω και εγώ, τα λαχανικά δεν έχουν πάει και τόσο πάρα πολύ καλά φέτος λόγω του καύσωνα, του πολυήμερου καύσωνα που είχαμε αυτόν τον καιρό. Τα φυτά που είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι ντομάτες λόγω του τετράνιχου που εμφανίστηκε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και γενικά οι αγκουριές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι κάποιους ψεκασμούς με βιολογικά σκευάσματα όσον αφορά τον τετράνιχο. Θέλουμε καλό πότισμα και σίγουρα να έχουμε μία σκίαση το καλοκαίρι, έτσι ώστε να αποφεύγουμε τα εγκάβματα στους καρπούς. Όσον αφορά τη φθινοπορεινή καλλιέργεια, περιλαμβάνει τα δικά της μοναδικά λαχανικά που μπορούμε να απολαύσουμε εύκολα στην καθημερινή μας διατροφή. Αυτή την εποχή πλέον πηγαίνουμε προς τα φθινοπορεινά φυτά. Οπότε αυτά που φυτεύονται αυτή την εποχή είναι πράσο,
μπρόκολο, κουνουπίδι και λάχανο. Και ακολουθούν τώρα σε 10 περίπου μέρες, 15, μαρούλι, χόρτα, οι σαλάτες που λέμε και κρεμμυδάκι πράσινο. Αυτή την περίοδο γίνεται και η σπορά του χειμερινού λάχανου, το οποίο είναι πιο ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες. Το λάχανο το χειμερινό έχει τη διαφορά του, είναι ότι είναι πιο ανθεκτικό στις κρύες μέρες, δηλαδή στις θερμοκρασίες, αλλά βέβαια είναι λίγο πιο σκληρό από το παραδοσιακό λάχανο που έχουμε το φθινόπωρο, αυτό δηλαδή που γίνεται τον Οκτώβριο, το οποίο είναι πιο μαλακό, πιο λεπτόφλουδο και πιθανόν ίσως να είναι και πιο εύγευστο, θα έλεγα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ο καύσωνας και η απουσία της βροχόπτωσης δεν άφησαν ανεπηρέαστα και τα αμπέλια. Τα αμπέλια έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ φέτος από τις υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά αυτά που δεν ήταν αρδευόμενα. Δηλαδή όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να αναποτίσουν τα αμπέλια τους, έχουν παρατηρηθεί ότι οι ρόγες έχουν σμικρινθεί, έχει γίνει δηλαδή μια σταφυδοποίηση που λέμε στα κλίματα, με αποτέλεσμα να έχει χαλάσει πάρα πολύ μεγάλη, να έχει χαλάσει η ποιότητα του καρπού στα αμπέλια. Αυτό ήταν πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί μετά τον Ιούνιο που είχαμε τις βροχές, η περίοδος της ανομβρίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή όλος ο Ιούλιος και ο Αύγουστος δεν είχαμε ούτε μία βροχή. Οπότε έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τα αμπέλια οι καιρικές συνθήκες. Και πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τα αμπέλια. Το χρυσάνθεμο αποτελεί ανδιαφυσβήτητα ένα από τα πιο γνωστά φυτά του φθινοπόρου. Αυτή την εποχή, αν πούμε για τα λουλούδια που μπορούμε να έχουμε και είναι έτοιμα προς το παρόν, ξεκινάνε τα χρυσάνθεμα που είναι κατεξοχήν φυτά του φθινοπόρου και ακολουθούν τα πανσεδάκια. Σημαντική προετοιμασία γίνεται από την κυβέρνηση για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος θα επιτρέψει νέες παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων και μέτρα στήριξης. Εχμή των μέτρων αποτελεί η επέκταση του Market Pass, τουλάχιστον έως το τέλος του 2023, όπως διαφαίνεται από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε συνδυασμό με το ρυθμό της οικονομίας. Από τις 8 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, 3 αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας, οπότε απαιτείται προσοχή ώστε να μην χαθεί ευκαιρία που θα βάλει τη χώρα στη λίστα με τους προτιμητέως επενδυτικούς προορισμούς και τα ελληνικά ομόλογα σε ασφαλή θέση για ευνοϊκότερο δανεισμό. Υπό αυτό το πρίσμα, τα μέτρα που κοστολογούνται και εξετάζονται είναι τα εξής. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια με στόχο να προστατευθούν οι ευάλωτοι και αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη στην περίπτωση που δεν υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου. Πέρσι, το επίδομα χορηγήθηκε σε 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά με το συνολικό ύψος του να φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ έναντι 174 εκατομμυρίων ευρώ το 2021. Ένα νέο πλαίσιο ενισχύσεων για τους λογαριασμούς ρεύματος των ευάλωτων οικοκυριών. Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή και ανταλλάσσουν στοιχεία, ενώ η παράταση του μηχανισμού μέχρι το τέλος του χρόνου προσφέρει κάποια σταθερότητα σε ενδεχόμενη αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής. Νέα επιταγή ακρίβειας 200 έως 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και μακροχρόνια άνεργους, η οποία θα δοθεί τα Χριστούγεννα. Επίδομα προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους που δεν θα πάρουν αύξηση την 1η Ιανουαρίου 2024. Επέκταση του Market Pass έως το τέλος του χρόνου, καθώς και συνεχίζεται το ωράριο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος που θα υλοποιηθούν σε βάθος τετραετίας αλλά και θα περάσουν στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή το φθινόπωρο. Οι νέες παρεμβάσεις αφορούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2024 και θα δηλωθούν το 2025 στην εφορία. Νέα παράταση έως τον Ιούνιο του 2024 των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές, στην εστίαση, καφές μη αλκοολούχα ποτά και στον πολιτισμό. Στην τοπική κοινότητα Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Αλεξανδριωμένος κι ο μικρό Κωνσταντίνος.
αγιωμένος μαζί χαρακοπιούνταν. Είχαν αρνήθρε μάνα, μάν είχαν αρνήθρε από βράζαν Αλεξάνδρη. Ψάρ βρε μάνα, μάν, δαριχτή το ψάρ.